Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, συναγωνιστές, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, όλοι εσείς που στηρίζετε το σημερινό συλλαλητήριο και σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε. Είμαστε για μια ακόμη φορά στους δρόμους του αγώνα, όχι εθιμοτυπικά όπως προσπαθούν να μας πείσουν και αυτοί που κυβερνούν, αλλά και διάφορα κανάλια, μεγάλα κανάλια, ότι κάθε χρόνο δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουμε στον δρόμο τέτοια εποχή. Αλλά είμαστε στον δρόμο επειδή υπάρχουν οξυμένα, συσσωρευμένα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είναι εδώ, ποτέ δεν κατέβασε τη σημαία του αγώνα, εκφράζει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα αποτελείται από τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους, από τις 13 ομοσπονδίες που υπάρχουν στη χώρα μας και συμμετέχουν όλες στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα είναι κίνημα διεκδικητικό, δεν είναι κίνημα συναλλαγής να πάει στα Υπουργεία για να βγαίνει φωτογραφίες με τον Υπουργό, τον εκάστοτε Υπουργό, να χτυπάει τις πλάτες και να μας χτυπάνε τις πλάτες και να εξυπηρετούμε τα ιδιωτηρία ατομικά συμφέροντά μας. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα δεν επιλέγει αντίπαλο και κυβέρνηση για το πότε θα κάνει κινητοποιήσεις. Επιλέγει μόνο να αντισταθεί απέναντι στα προβλήματα, στη φτώχεια μας, στο ξεκλήρισμά μας. Σας ρωτάω, έχουμε πρόβλημα? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν έχουμε πρόβλημα, καλώς είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Και δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός πρώτα και να ξεκινάει την επίθεση όπως κάνει κάθε κυβέρνηση και κάθε Υπουργός που σέβεται τον εαυτό του περί υποκινούμενης κινητοποιήσεις ή περί αιτήματα που δεν εκφράζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι ένα κονδροεδέστατο ψέμα, μια συκοφάντηση στο αγώνα που την παίρνουν και άλλοι αγρότες και την αναμασάνε για να βρουν πρόφαση και δικαιολογία να κάθονται στον καναπέ, είτε για να εξυπηρετούν μικροκομματικά συμφέροντα δικά τους, είτε για να πάνε κόντρα στους αγώνες χωρίς να καταλαβαίνουν οι ίδιοι ότι έτσι βάζουν τα φόπλακα στον εαυτό τους, γιατί ό,τι κερδίζουν οι αγώνες, ό,τι κερδίζει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, το καρπώνονται όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μας. Εμείς ξέραμε πολύ καλά και ξέρουμε πολύ καλά ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιους έχουμε αντιπάλους, πόσο δυνατοί είναι, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε και τη δύναμη του αγρότη. Ξέρουμε τη θέλησή μας για αγώνα και ξέρουμε ότι έχουμε και τη δύναμη να επιβάλλουμε λύσεις όπως το επιβάλλαμε και στο παρελθόν, έχοντας μεγάλες κατακτήσεις από τους αγώνες μας. Το αφορολόγητο, κατάκτηση χιλιάδων ευρώ που μας έμειναν στη τσέπη και μας μένουν κάθε χρόνο μετά από 42 μέρες στα μπλόκα. Κανένας δεν μας το χάρισε. Εμείς το πήραμε με τον αγώνα μας. Το ακατάσχετο, το ότι δεν πληρώνουμε φόρο επιτεδεύματος, το ότι ασφαλιστικές φορές μειώθηκαν και θα παλέψουμε να μειωθούν κι άλλο, και ότι δεν πληρώνουμε στην κλίμακα που πληρώνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, και πολλά άλλα μέτρα που πήραμε, πολλές κατακτήσεις αλλά και μέτρα που σταματήσαμε τους αγώνες μας. Και καλούμε τον κάθε συνάδελφο, τον κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο να καθίσει και να σκεφτεί και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Θα ήμασταν καλύτερα ή χειρότερα αν δεν γινόταν όλοι αυτοί οι αγώνες εδώ και 25-30 χρόνια και με τη μορφή των μπλόκων? Θα ήμασταν σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα? Κατακτήσαμε από τους αγώνες. Δεν μας έδωσε καμία κυβέρνηση τίποτα. Αν δεν βγούμε στον δρόμο δεν κερδίζουμε. Αυτοί που μας λένε ότι από τη μία πλευρά οι αγώνες δεν κερδίζουν και δεν φέρουν αποτελέσματα, τις κατακτήσεις του αγώνα, το αφορολόγητο, το ακατάσχετο, τα καρπώνονται? Τα καρπώνονται στην τσέπη τους ή τα αρνούνται? Γιατί είναι κατακτήσεις ενός αγώνα που υποτίθεται ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτελέσματα. Αυτοί που μας λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα και προσπαθούν να σπείρουν και σπέρνουν την απογοήτευση, την τοπάτα και τη μερολατρεία στον ελληνικό λαό, εμείς τους καλούμε να μας πούν τι να κάνουμε. Να περιμένουμε από την εκάστοτε κυβέρνηση που αποδεδειγμένα, και θα το πούμε και παρακάτω, βρίσκεται απέναντί μας? Όποια κυβέρνηση και να είναι, στέκεται εχθρική απέναντι στα αιτήματά μας. Να καθίσουμε στο σπίτι μας, να παραγγείλουμε καινούριο καναπέ και τηλεκοντρόλ, να αλλάζουμε κανάλια, να κάνουμε ευχέλιο? Τι να κάνουμε δηλαδή για να αλλάξουν τα προβλήματά μας, να έχουμε λύσεις, να μπορούμε κάποια από τα αιτήματα που είναι αιτήματα επιβίωσης να ικανοποιηθούν, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε, να καλλιεργούμε
και να θρέφουμε τις οικογένειές μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε απέναντί μας διαχρονικά όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Μα όλες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο αγρότης. Ανεξάρτητα του τι ψηφίζει, ανεξάρτητα τι ελπίδες και τι προσδοκίες μπορεί να καλλιεργούνται, αντικειμενικά όλες οι κυβερνήσεις στάθηκαν απέναντί μας και τα παραδείγματα είναι πολλά. Και η σημερινή, 6 μήνες μετά τη διακυβέρνηση, το ίδιο ακριβώς πράττει. Πέρα από αυτά που λένε στα κανάλια για λαϊκή κατανάλωση, η πραγματικότητα είναι ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ το Σεπτέμβριο, ότι στα μέτρα της κυβέρνησης είναι το μηδέν, το μηδενικό αφορολόγητο, δηλαδή το 0 ευρώ επιστροφή στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, την ίδια στιγμή που πριν ένα μήνα στον προϋπολογισμό αυτή η κυβέρνηση ψήφισε 600 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσει για πετρέλαιο στους εφοπλιστές, στους βιομηχάνους, στις κλινικές και στους ξενοδόχους. Αυτή η κυβέρνηση και ο υπουργός που βγαίνει και μας τα κόβει χοντρά περί υποκινούμενης κινητοποιήσεις, περί καπυλώματος και περί ετοιμάτων του ΚΚΕ όταν αναφέρεται στις κατώτερες εγγυημένες τιμές, να του θυμίσουμε πρώτον ότι υπήρχε τιμή στόχου από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά από αγροτικά προϊόντα. Συνεπώς υπήρχαν κατώτερες εγγυημένες τιμές από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παλιότερες στιγμές και κατακτήσεις του κινήματος. Μήπως ήταν και αυτοί αριστεροί, κομμουνιστές? Να του θυμίσουμε ότι το 2009 ο Χατζηγάκης, ο υπουργός, δήλωσε ότι χωρίς κατώτερες εγγυημένες τιμές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, λόγω του μικρού κλήρου και του μεγάλου κόστους παραγωγής δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους άλλους συναδέλφους και αντικειμενικά θα ξεκληρίζονται. Να του θυμίσουμε ότι ο Χατζηγάκης ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, του ίδιου κόμματος δηλαδή. Να του θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα για να προστατέψει τα δικά τους αγροτικά προϊόντα. Μήπως και αυτός είναι αντικαπιταλιστής και πάει κόντρα στην οικονομία της αγοράς? Μπορούμε να του θυμίσουμε πολλά. Όμως θα του πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής. Και να βγάλει το Υπουργείο το κόστος παραγωγής σε κάθε προϊόν και να δούμε αν με την τιμή που παίρνουμε μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα και αν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να έχουμε εισόδημα. Εμείς ζητάμε να πληρωνόμαστε με βάση το κόστος παραγωγής και να μας αφήνει ένα μεροκάματο. Για το μεροκάματο παλεύουμε. Και για τίποτα άλλο. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ίδιος υπουργός, η ίδια κυβέρνηση που κόπτεται και έχει κάνει σημαία την οικονομία της αγοράς, δεν μας λέει το εξής. Πρώτον, ποια είναι η αγορά που καθορίζει τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα? Ποιος καθορίζει ότι το αλεύρι, πάνω το μαλακό σιτάρι από το οποίο γίνει το αλεύρι, θα έχει 16 λεπτά και το ψωμί τα 770 γραμμάρια ένα 80? Ποιος καθορίζει ότι τα ροδάκινα θα πουλούνται 5 λεπτά όσο πουλιέται και η πλαστική σακούλα για να τα βάλεις μέσα και ο εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις άλλες πόλεις θα τα παίρνει ένα 20? Ποιος καθορίζει ότι το βαμπάκι θα μειωθεί 20% όπως μειώθηκε φέτος την ίδια στιγμή που αυξάνει η κερδοφορία? 3 εκοκιστές, 4 είναι στο σιτάρι και στο καλαμπόκι, 5 έμποροι, 6 βιομηχανίες γάλακτος. Αυτή είναι η αγορά. 6 επιχειρηματίες, 3 επιχειρηματίες, 4 επιχειρηματίες και μια κυβέρνηση που όπως και οι προηγούμενοι στηρίζει τα συμφέροντά τους. Αλλά δεν μας λέει και το δεύτερο, ότι η ίδια ακριβώς κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενοι δίνουν κατώτερες εγγυημένες τιμές. Δίνουν στα φωτοβολταϊκά, που επίσης είναι επιχειρηματίες. Δίνουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον Κοπελούζο και στους άλλους επιχειρηματίες. Δίνουν στα διόδια του Πόμπολα, που αν δεν περάσουν συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινητών κάθε μήνα, πληρώνει το ελληνικό κράτος με τα δικά μας τα λεφτά. Γιατί ακόμα και οι συνάδελφοι που λένε και πού να τα βρει αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος τα λεφτά, από τα 54 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού κάθε χρόνο, τα 50 δισεκατομμύρια άμεση και έμεση φορολογία τα πληρώνουμε εμείς. Οι αγρότες, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι λαϊκές οικογένειες. Και μόλις 4 δισεκατομμύρια πληρώνουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι βιομηχανίες, οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές που να σας θυμίσω ότι έχουν εθελοντικό φόρο. Την ίδια στιγμή όμως το 1% των Ελλήνων κατέχει το 58% του πλούτου που όλοι παράγουμε. Θα έπρεπε να πληρώνουν και το 58% των εισόδων του προϋπολογισμού, άμα θέλουμε κράτος δικαίου. Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε απέναντί μας και άλλους αντιπάλους. Μακάρι να ήταν μόνο οι κυβερνήσεις. Απέναντί μας στέκονται όλοι αυτοί, βιομήχανοι, έμποροι, οικοκυστές, γαλατάδες, όλοι αυτοί που καρπώνονται το μόχθο μας, όλοι αυτοί που μας πατάνε κάτω, που κερδίζουν από το δικό μας υδρότα και το δικό μας αίμα καθημερινά στα χωράφια και στα μαντρέα. Την ίδια στιγμή μας πουλά τα μέσα και η φόδια πανάκριβα, 2 και 3 φορές πιο ακριβά σε σχέση και με τις άλλες χώρες. Έχουμε απέναντί μας τις τράπεζες που τσακίζουν στα πανωτόκια και στα επιτόκια, την ίδια στιγμή που τα επιτόκια βεβαίως καταθέσεις είναι στο 0,10%, αλλά δανείζεσαι με 8% και με 9% για να πάρεις ένα μηχάνημα ή για να μπορέσεις να αγοράσεις μέσα και εφόδια να συνεχίσεις να καλλιεργείς. Έχουμε όμως απέναντί μας και επιχειρηματίες και μεγαλοαγρότες που έχουν βάλει στο μάτι τη γη των μικρότερων αγροτών και προσπαθούν να την πάρουν, διότι αυτά και αυτοί είναι που έρχονται και σε κόντρα με τα αιτήματά μας, διότι το αίτημα για κατώτερες εγγυημένες τιμές σημαίνει ένα πράγμα, ότι αν πληρώνεις με βάση το κόστος και έχεις ένα μεροκάματο, δεν θα φύγεις από το χωράφι, δεν θα τα πουλήσεις τα ζώα, θα παραμείνεις στο επάγγελμα, δεν θα μπορούν να συγκεντρώσουν παραπάνω και πιο εύκολα την παραγωγή και τη γη στα χέρια τους. Αυτή είναι η ουσία αυτού του αιτήματος και γι' αυτό το πολεμάνε λυσαλέα. Έχουμε όμως απέναντί μας και πολλούς πρόθυμους που διαλέγουν με τη ρίζη που αυτή τη φορά στέκονται στο πλευρό του Υπουργείου και της κυβέρνησης, αδιαφορώντας για την τσέπη τους και τα προβλήματά τους. Είναι όλοι αυτοί που βγάζουν φωτογραφίες με τον Βορύδη καθημερινά και τους συναντάει την ίδια στιγμή που αρνείται να συναντηθεί με τους αγρότες των δρόμων, με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Γιατί σε εμάς δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφίες. Σε εμάς δεν μπορεί να χτυπήσει την πλάτη. Εμάς δεν μας κρατάει ούτε με αφημί συνεταιρισμών, ούτε με άλλες ατασταλίες. Εμείς είμαστε καθαρό αγροτικό κίνημα μικρομεσαίων αγροτών και δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Τι να μας πει ο Βορύδης στη συνάντηση, ότι είμαστε υποκινούμενοι, ότι έλυσε τα προβλήματα. Τι ακριβώς να απαντήσει στα αιτήματα που έχουμε. Τα ψέματα που λέει ότι ουδέποτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποσχέθηκε επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο, όταν το είπε ο Μητσοτάκης στη Λάρισα προεκλογικά. Έχουμε και τα σχετικά βίντεο. Θα τους τα στείλουμε με email να τα ξανακοιτάξει για να μην βγάζει χαζούς όλο τον κόσμο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ότι δεν το είπε. Για ποιο πετρέλαιο, για ποιο κόστος να μιλήσουμε όταν στην Ελλάδα είναι ένα 40, στη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αγροτικό πετρέλαιο είναι 60 λεπτά, δίνουν επιστροφή σε όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Για ποια κατάσταση να μιλήσουμε σήμερα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα έρθει προς συζήτηση, που και πάλι αυξάνει τις ασφαλιστικές φορές, αλλά μας βάζει και καλά το δικαίωμα να επιλέξουμε ποια ασφαλιστική εισφορά θα πληρώνουμε και πόση σύνταξη θα πάρουμε. Αυτό το περίφημο δικαίωμα της επιλογής, όπως μας λένε, μα επιλέξτε ένα καλύτερο έμπορο, να σας δώσει μια καλύτερη τιμή. Λες και δεν ξέρουν ότι λειτουργούν σαν καρτέλ και η τιμή είναι κομμένη και ραμμένη πανελλαδικά για το ίδιο προϊόν στην ίδια τιμή. Οι ασφαλιστικές φορές που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι 1.360 ευρώ το χρόνο, που σε ένα ζευγάρι αγροτών σημαίνει 2.720 ευρώ, όταν και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση παραδέχονται ότι το 87% των αγροτών ζουν με εισόδημα καθαρό κάτω από 10.000. Δηλαδή με 6 και 7.000 εισόδημα ένας αγρότης πληρώνει 1.360 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, πληρώνει 600-800 ευρώ στον ΕΛΓΑ, πληρώνει 300-400 ευρώ έμφυα, πληρώνει φορολογία γιατί φορολογείται με τα αντικειμενικά τεκμήρια διαβίωσης και όχι με βάση το πραγματικό εισόδημα. Και τι του μένει να ζήσει τα 200 ευρώ που λέει ο Γεωργιάδης ότι μπορεί να ζήσει κάποιος το μήνα? Τι του μένει για να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του, τα οποία οι σπουδές και τα πτυχία θα οδηγήσουν στην ανεργία που βρίσκεται στην τριπτική πλειοψηφία της νεολαίας? Τι του μένει δηλαδή από όλα αυτά? Είναι μικρές ασφαλιστικές φορές που πληρώνουμε και τι μας δίνουν ως αντάλλαγμα? Το 1 τρίτο των ασφαλιστικών εισφορών είναι για την υγεία, που η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και θα έπρεπε να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, να μην πληρώνει κανένας για την υγεία και να έχουμε και υπηρεσίες υγείας. Αυτή τη στιγμή όλα τα κέντρα υγείας στην Ήπειρο είναι διαλυμένα, χωρίς γιατρούς, χωρίς μηχανήματα, χωρίς τίποτα, αλλά και η δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία στην ίδια κατάσταση βρίσκονται.
Τα υπόλοιπα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών είναι για σύνταξη. Για ποια σύνταξη? 94 ευρώ το μήνα είναι η σύνταξη σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο για το 2019 για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, συν το τι έχει πληρώσει ανταποδοτικά για 20-30 χρόνια στον πρώην ΟΓΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών βγαίνει με 340 ευρώ σύνταξη ενέτη 2020, που έχουμε τόσες αυξημένες ανάγκες, όταν πριν 20 χρόνια η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ που δεν έχει πληρώσει ποτέ τίποτα ήταν 360 ευρώ. Για ποιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μας καλούν να πληρώσουμε? Για ποιον ΕΛΓΑ μας καλούν να στηρίξουμε, που στηρίζεται μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών? Για τον ΕΛΓΑ που μόνο εμείς πληρώνουμε και δεν παίρνουμε αποζημιώσεις? Για τον ΕΛΓΑ που δεν είναι κρατικός αλλά στηρίζεται μόνο στις δικές μας εισφορές και πληρώνονται και τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ από αυτές, και οι κυβερνήσεις έπρεπε να βάζουν 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και από το 2011 δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ? Ή για τον ΕΛΓΑ που θέλει να ιδιωτικοποιήσει ο κύριος Βορύδης, και πάλι, να, εδώ είναι, πάλι έχουμε δικαίωμα επιλογής, θα διαλέξουμε την αλφα ασφαλιστική, αν θα είναι γερμανική, αν θα είναι γαλλική, αν θα είναι ελληνική, αν θα πάμε στον ΕΛΓΑ? Για ποιο δικαίωμα επιλογής μιλάνε? Τις ξέρουμε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, και στα αυτοκίνητα έχουμε ιδιωτικές ασφαλιστικές. Ξέρουμε πόσα πληρώνουμε και τι παίρνουμε πίσω σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας. Ακριβώς το ίδιο πάνε να κάνουν στον ΕΛΓΑ, να βάλουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές για την κερδοσκοπία τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στον δρόμο του αγώνα και σε μπλόκα. Τα μπλόκα θα αποφασίσουν και τη μορφή και τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει με μια κινητοποίηση. Ποτέ δεν ήταν έτσι, όσο μαζικές και αν ήταν οι κινητοποιήσεις. Είναι ένας αγώνας μακρόχρονος. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Θα βγαίνουμε, θα παλεύουμε, θα διεκδικούμε και ανάλογα τη συμμετοχή θα έχουμε άλλες φορές καλύτερα αποτελέσματα, κάποιες κατακτήσεις, κάποιο σταμάτημα αρνητικών μέτρων που τα έχουν στα ντουλάπια αλλά φοβούνται κάτω από την αντίδρασή μας και από την πίεση των τρακτέρ να τα βγάλουν. Άλλες φορές θα μας βρίσκουν λίγο πιο μπόσικους, θα μπορούν να περνάνε πολύ πιο εύκολα αντιλαϊκά, αντιαγροτικά μέτρα. Όμως ο αγώνας μας είναι μακρόχρονος και έχει προοπτική. Και η προοπτική του είναι, πρώτον και άμεσα, να πάρουμε ανάσεις ώστε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε, να ζούμε τις οικογένειές μας. Δεύτερον, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, γιατί εκ των πραγμάτων είναι εχθρικές απέναντί μας και μας ξεκνηρίζουν. Τρίτον, να ανοίξουμε το δρόμο ώστε να γίνουμε η πραγματική αφέντες του πλούτου που παράγουμε, που είναι τεράστιος. Και εδώ θέλω να βάλω την εξής πλευρά. Ζούμε σε μια χώρα ευλογημένη που λόγω κλιματολογικών και εδαφικών συνθήκων, λόγω και της μηχανοποίησης της παραγωγής που είναι αρκετά υψηλή, λόγω και της τεχνογνωσίας του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου και το μεράκι που έχει για τη δουλειά του, μπορούμε να παράγουμε τα πάντα και μπορούμε να θρέψουμε και να καλύψουμε όλες τις διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Δεν μας άφησαν, δεν μας αφήνουν και δεν πρόκειται να μας αφήσουν, και έχουμε γίνει μια χώρα εισαγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σχεδόν όλα τα εισάγουμε. Ακριβώς γιατί η κοινή αγροτική πολιτική, στην οποία όλοι υποκλίνονται και προσκυνάνε, δεν φτιάχτηκε με γνώμονα και δεν λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες του λαού ή της βιομηχανίας σε πρώτες ύλες, αλλά φτιάχτηκε του κάθε λαού, όχι μόνο του ελληνικού, του κάθε λαού που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φτιάχτηκε με γνώμονα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εμπόρων, των βιομηχανιών, των μονοπωλιακών ομήλων στον ανταγωνισμό τους με τα άλλα κέντρα, την Αμερική, την Κίνα κτλ. Γι' αυτό και η κοινή αγροτική πολιτική σε κάθε αναθεώρησή της είναι χειρότερη, και αυτό που έρχεται στην επόμενη αναθεώρηση θα ταράξει πολλές συνειδήσεις και θα ξυπνήσει πολύ κόσμο, γιατί ο σκοπός τους είναι μέσω της ΚΑΠ, με εργαλείο την ΚΑΠ, να συγκεντρώσουν πιο γρήγορα πρώτα την παραγωγή και μετέπειτα και τη γη. Θα υπάρξει δραστική μείωση και των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων, αλλά και άλλη φραγμή σε σχέση με την ΚΑΠ. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό τον αγώνα, αυτή την ενότητα που έχουμε κατακτήσει μέσα στους αγροτικούς συλλόγους, μέσα στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα, το γεγονός ότι οι άνθρωποι
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές εμπειρίες, καταλήγουμε ότι μέσα από τα προβλήματα και κυρίως από τα αιτήματα και τον τρόπο διεκδίκησής τους και το διεκδικητικό κίνημα που πρέπει να είμαστε, καταλήγουμε να είμαστε μαζί και να παλεύουμε. Αυτόν τον αγώνα θα του συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε μαζί με τους εργάτες, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, μαζί με όλο το λαό, με τον οποίο έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε κοινό αντίπαλο και ορισμένα πράγματα όπως η ασφάλιση, που και τώρα θα ξαναβγούμε στους δρόμους την επόμενη εβδομάδα μαζί με τους συναγωνιστές μας, εργάτες και αυτοαπασχολούμενους, το θέμα της φορολογίας, της δημόσιας δωρεάν υγείας, της παιδείας. Όλα αυτά είναι θέματα που όλοι μαζί θα τα κατακτήσουμε ή δεν θα τα κατακτήσουμε κανένας. Δεν θα τα φτιάξουν μόνο για τους αγρότες, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Τίνουμε το χέρι σε όποιον θέλει να αγωνιστεί, ανεξάρτητα στο τι Θεό πιστεύει. Αρκεί να έχει τη διάθεση και να καταλάβει ότι μέσα από τη συλλογική πάλη, μέσα από το συλλογικό αγώνα, μπορούμε και έχουμε αποτελέσματα και ατομικά. Και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ατομικά, και δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις. Γιατί όλοι αυτοί που περίμεναν ατομικές λύσεις έχουν ξεκληριστεί, και από 22% που ήταν ο αγροτικός πληθυσμός το 1995 έχει φτάσει στο 8% σήμερα, και με τάσεις περιττέρω ξεκληρίσματος. Καλούμε το χέρι, απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε καλόπιστο συνάδελφο να πιστέψει στον εαυτό του και στη δύναμη του αγώνα. Να πιστέψει στη δύναμη των τρακτέρ, στις μορφές πάλης μας, να συσπηρωθεί γύρω από τους αγροτικούς συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Αυτά τα ριάκια που σήμερα είμαστε στον δρόμο ως μπλόκα, να γίνουν ένα ποτάμι που να παρασύρει την πολιτική που μας ξεκληρίζει. Καλούμε, τους στέλνουμε όλους αυτούς ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα να έρθουν μαζί μας, να συσπηρωθούν για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί πρέπει να το καταλάβουν. Πέρασαν οι εποχές που βγαίναν λίγοι και κερδίζαν για τους πολλούς. Τώρα πρέπει να βγούμε πολλοί και για μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρουμε λίγα, γιατί αλλιώς δεν σπάει η πολιτική των κυβερνήσεων ούτε από τον καναπέ, ούτε από την τηλεόραση, ούτε χτυπώντας τις πλάτες σου ο κάθε βουλευτής, ούτε με ορισμένα ταξίματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε. Έχουμε πολλές μορφές πάλης στο τσεπάκι μας. Έχουμε πάνω απ' όλα την πεποίθηση και τη διάθεση να παλέψουμε για το καλό μας και για την επιβίωσή μας. Καλούμε και από αυτό το βήμα τελευταία φορά σε συνάντηση τον Υπουργό, ώστε να μην συναντιέται μόνο με τους πρόθυμους και με αυτούς που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ή που βάζουν στο στόχαστρο την μικρομεσαία αγροτιά και μιλάνε για αγρότες επιχειρηματίες. Πώς είναι σήμερα αγρότες επιχειρηματίες με 61 στρέμματα μέσω όρο κλήρο? Αυτή είναι ο κλήρος στην Ελλάδα. Σοβαρός επιχειρηματίας είσαι με 61 στρέμματα κλήρο. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 161, στις αναπτυγμένες χώρες είναι 500, 800 και 1000 στρέμματα. Μεγάλες καπιταλιστικές δηλαδή επιχειρήσεις, σίγουρα τσιφλίκια που εκεί μας οδηγούν να γίνουμε εργάτες γης. Συνεχίζουμε. Τελειώνοντας εδώ, θα βγούμε μέσα όλη πορεία, θα μπούμε στην Αγρότικα, θα στείλουμε το μήνυμα του ξεκομού συναδέλφους, θα προσπαθήσουμε να τους εψυχώσουμε, να σηκώσουν το κεφάλι και το ανάστημά τους, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα νικήσουμε. Γεια σας.